Η Ντίνα Σαμολαδά από το Ρέθυμνο είναι μία από τις απλήρωτες εργαζόμενες στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, το οποίο σύντομα θα αποτελεί παρελθόν. Είμαστε απλήρωτοι από την αρχή του χρόνου, δεν έχουμε πάρει μισθούς. Η κυρία Φωτίου φτιάχνει ένα καινούριο δικό της πρόγραμμα, στο οποίο δεν μας συμπεριλαμβάνει, μας διώχνει, κλείνει δομές, μειώνει το προσωπικό και φτιάχνει ένα δικό της κέντρο κοινότητας με κάποιες δομές από αυτές που επιθυμεί, με μειωμένο προσωπικό όμως. Η Ντίνα, που είναι ψυχολόγος στο επάγγελμα και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, έπαιρνε μόλις 600 ευρώ το μήνα. Από πέρυσι το Πάσχα όμως ο μισθός δεν έμπαινε στην ώρα του, ενώ από τις αρχές του χρόνου η πολιτεία φρέναρε τη μισθοδοσία της και άγνωστο το πότε θα πάρει τα δεδουλευμένα της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Όπως είπες, τα παιδιά ζητάνε πράγματα και εγώ δεν μπορώ να τους τα έχω, να τους τα παρέχω. Και δεν είναι μονάχα το ότι η μισθή. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί χωρίς τα λεφτά δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Αλλά στο ότι θέλουν να μας κλείσουν, να μας πετάξουν, ενώ έχουν φτιάξει μια αξιολόγηση, το ίδιο το Υπουργείο, και έχουν δείξει ότι οι δομές είναι καλές, λειτουργούσαν σωστά. Στο ίδιο εργοθεατής είναι και ο Γιώργος Κυριακάκης. Είναι γεωπόνος στο επάγγελμα και εργάζεται στο λαχανόκηπο του Δήμου Ρεθύμνου. Και εκείνος μαζί με 20 ακόμα συναδέλφους του είναι απλήρωτος από τις αρχές του χρόνου. Δεν έχω οικογένεια, αλλά ο καθένας όμως θέλει τα δικά του έξοδα, τα δικά του. Και εσύ μιλάμε για ένα μισθό των 600 ευρώ. 625 ευρώ για την ακρίβεια. Και πώς μπορείς τώρα να προγραμματίσεις τη ζωή σου από σήμερα και μετά? Από σήμερα και μετά, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά είναι ζόρικα τα πράγματα. Τα δουλευμένα πρέπει να δοθούν, γιατί και εμείς στηριζόμαστε στις δουλειές μας. Οι 21 εργαζόμενοι στις 5 δομές του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας που υλοποιείται στο Δήμο Ρεθύμνου δηλώνουν απογοητευμένοι από τους χειρισμούς της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεένος Φωτίου, η οποία δρομολογεί την αντικατάσταση του προγράμματος με τα κέντρα κοινότητας. Αυτή τη στιγμή κλείνουν τις δομές, υπάρχουν πρόβλημα με τους ωφελούμενους, είναι σε λειτουργία. Και εξυπηρετούμε τουλάχιστον δικιά μας δομή παραπάνω από 150 άτομα, τα οποία θα μείνουν ξεκρέμαστα. Πανελλαδικά, 1.000 άτομα εργάζονται σε αντίστοιχες δομές στους κατατόπους Δήμους, τα οποία, αν και αμβλύνουν με την εργασία τους τις συνέπειες της φτώχειας σε άλλα άτομα, τα ίδια έχουν ήδη αρχίσει να φτωχοποιούνται. Το μόνο που ζητούν είναι να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ για να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να μην χάσουν τα χρήματά τους.